Αναγκαία χαρακτηρίζει την αναστολή λειτουργία σχολικών μονάδων όπου φοιτούσαν 2 και 3 μαθητέ η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση Θεσσαλία, κυρία Κωνσταντίνα Κανιούρα Πράτζου, η οποία σημειώνει σε δηλώσει τη πω οι αλλαγέ αυτέ δεν γίνονται μόνο για να εξοικονομηθεί εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά γιατί οι σχολικέ αυτέ μονάδε δεν αντέχουν κανένα έλεγχο. Για τα συγκεκριμένα σχολεία. Τα συγκεκριμένα σχολεία έπρεπε να έχουν ήδη ανασταλεί η λειτουργία τους από πάρα πολύ καιρό και τούτο διότι ο αριθμός των μαθητών που έχουν είναι 3 και 4 και βρίσκονται στον κάμπο. Τα σχολεία τα οποία βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε ημιορεινές. Όχι μόνο δεν τα κλείνουμε, αλλά και με 2 μαθητές στέλνουμε και λειτουργούμε κατευθύνσεις και με έναν μαθητή κατευθύνσεις και λειτουργούμε και στέλνουμε και εκπαιδευτικούς ακριβώς γιατί κατανοούμε τις ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες. Όμως είναι απέτηση των καιρών, δίπλα στα Φάρσαλα, σχολεία με 3 μαθητές να μην μπορούν να μετακινηθούν στο Δημοτικό Φαρσάλων, όχι αποκλειστικά και μόνο να εξοικονομηθούν όπως τονίζεται να εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί, αλλά γιατί δεν αντέχει σε κανέναν έλεγχο η λειτουργία αυτών των σχολείων με τέτοιον αριθμό μαθητών σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Σε ό,τι αφορά τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η κυρία Πράτζου σημειώνει πως μέχρι να αποφασιστεί από το Υπουργείο Παιδείας πώς θα κινηθεί η λειτουργία τους, στις θέσεις τους παραμένουν οι υπεύθυνοι των κέντρων αυτών. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία της πρόσληψης αναπληρωτών για την κάλυψη των κενών στα σχολεία.